Η Νέα Δημοκρατία θέλει να μπουν όσο δυνατόν λιγότερα κόμματα στην επόμενη Βουλή, και αν είναι δυνατόν οι ψήφοι δυσαρέσκεια είτε να κάτσουν σπίτι του και να απέχουν, είτε να πάνε σε τόσο μικρά κόμματα που δεν θα μπουν στη Βουλή. Όσο λιγότερα κόμματα μπουν στη Βουλή και όσο περισσότερε είναι οι ψήφοι που θα πάνε σε κόμματα εκτό Βουλή, τόσο θα πέφτει ο πύχη τη αυτοδυναμία. Ξεκάθαρο είναι επίση ότι θα είναι πολύ δύσκολο η Νέα Δημοκρατία να χάσει την αυτοδυναμία εάν πάρει το ίδιο ποσοστό με τι εκλογέ τη 21η Μαου. Το τοπίο αυτή τη στιγμή είναι λίγο θολό, καθώ οι διαφορέ είναι αρκετά μικρέ, και είναι άγνωστο τελικά πόσα κόμματα θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το 3%. Το σίγουρο είναι ότι τέσσερα είναι τα κόμματα που θα βρίσκονται στο όριο, είτε λίγο πιο πάνω, είτε λίγο πιο κάτω. Τέσσερα κόμματα που θα παλέψουν επί τη ουσία μεταξύ του για να μπορέσουν να μπουν στη Βουλή, καθώ δύσκολα θα χωρέσουν 7 κόμματα, πόσο μάλλον 8, πράγμα βέβαια όχι απίθανο. Στην pole position βρίσκεται η ελληνική λύση, η οποία πήρε στι εκλογέ ένα αξιοπρεπέ ποσοστό 4,45%. Ωστόσο, δεν είναι ασφαλεία και δεν αποκλείεται να δει τα ποσοστά τη να πέφτουν. Γι' αυτό, άλλωστε και ο Κυριακό Βελόπουλο κάλεσε σε ένωση του πατριωτικού χώρου υπό την ομπρέλα του κόμματό του. Μια πρόταση που χαιρετίστηκε από τον Νίκο Νικολόπουλο και τον Νίκο Καραχάλιο. Από την άλλη, η ελληνική λύση κοιτά προ το κόμμα Νίκη. Το κόμμα των Θεολόγων, που έφτασε πολύ κοντά στι προηγούμενε εκλογέ, είναι παντού λόγω των σκοτεινών πηγών χρηματοδοτήσεων τι τελευταίε ημέρε και στοχεύει περίπου στου ίδιου ψηφοφόρου με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πλεύση για Βουλή έχει βάλει και η πλεύση ελευθερία τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επίση έφτασε πολύ κοντά στο 3% στι προηγούμενε εκλογέ. Ωστόσο, και εδώ υπάρχουν πολλά άλλα. Η πλεύση ελευθερία κυρίω θέλει να πάρει ψηφοφόρου από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25, ωστόσο θεωρούμε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ήδη πιέστηκε αρκετά στι προηγούμενε εκλογέ και τώρα θα τα δώσει όλα για να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση. Αυτή τη στιγμή το ΜΕΡΑ25 φέρεται να είναι κοντά στο 2,7%, ενώ η πλεύση ελευθερία λίγο πάνω από το 3%. Μέχρι την ημέρα των εκλογών πολλά μπορούν να αλλάξουν. Στη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζουν ότι το σενάριο που θα του έκοβε σίγουρα την αυτοδυναμία είναι αυτό τη Οκτακομματική Βουλή και κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφευχθεί. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη έχει βάλει ένα ξεκάθαρο δίλημα: αυτοδυναμία ή τρίτε εκλογέ. Τρίτε εκλογέ που, μάλιστα, ο ίδιο είπε ότι θα τι κάνει τον Αύγουστο, δύσκολο μεν, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση η αποχή θα είναι αρκετά υψηλή και μπορεί εν τέλει να μην είναι και προ όφελο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε καμία περίπτωση απίθανο.